Πάμε στον Δήμαρχο της Καλυθέας, τον κύριο Δημήτρη Κάρναβο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τώρα, δύο ερωτήσεις έχουμε για εσάς. Η πρώτη ερώτηση είναι για αυτό που έγινε στην Καλυθέα εχθές, με αυτόν τον τεράστιο πίδακα σε κεντρικό δρόμο της πόλης σας. Γιατί συνέβη αυτό? Κοιτάξτε, ήταν τόσο μεγάλη πίεση, ακραία καιρικά φαινόμενα και έσκασε το συγκεκριμένο σημείο. Πραγματικά είναι. Όλη η Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, με συγχωρείτε, το σημείο που έχει σκάσει, τι είναι εκεί πέρα? Ξέρω, ήταν όμβρια ήταν εκεί. Αγωγός ομβρίων. Και πετάγονται με τόση δύναμη τα όμβρια. Είχε τόσο μεγάλη κίνηση. Κύριε Παυλόπουλο, οι πόλεις μας δεν έχουν φτιαχτεί για τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Προφανώς η φέρουσα ικανότητα του συστήματος έσκασε. Αυτό σημαίνει αδυναμία να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλη πλημμύρα. Δεν σημαίνει ότι ήταν κάποιο φρεάτιο κλειστό ή κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή. Ή ότι το σύστημα δεν είναι φτιαγμένο για μπάλους. Mm. Αυτό. Είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Στο άλλο θέμα. Στο Φαλιρικό Όλμο. Τι έγινε εκεί? Γιατί παραλίγο να πνιγούν άνθρωποι, επιβάτες του λεωφορείου? Εμείς θα απαντήσουμε ως γεωγραφικά εγκύτερος σωστά. Δήμος. Σωστά, σωστά. Το λέω γιατί και χαίρομαι που το ξέρετε. Γιατί κάποιο κανάλι χθες είπε... Τι κάνει ο Δήμος και πώς παρέλαβε το έργο. Προφανώς στους λεωφόρους δεν είναι έργα των Δήμων και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να το πω. Ας πάμε τώρα για να πούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί ολοκληρώνεται. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, μας έστειλαν ότι λειτουργήσε το αντλιοστάσιο και μας είπαν ότι η ανάδοχος εταιρεία είχε εκεί βουνά από χώμα και μπάζα και ότι αυτά πήγαν και έφραξαν στην ουσία. Το όποιο μέσο διαφύγης υπήρχε. Εμείς σας είπαμε την άποψη της τεχνικής μας υπηρεσίας, που δεν είναι δική της αρμοδιότητα, ότι σε αυτό το κανάλι που είχε φτιαχτεί για να παροχετεύουν μέχρι να τελειώσει το έργο, ναι, πέσανε τα πρανίκια. Πώς είναι ο υλισσός καθαρισμένος, που δεν είναι και αυτό αρμοδιότητά μας, αλλά τώρα δεν κολλάμε σε τέτοιες ώρες. Παροχετεύτηκαν απίστευτες ποσότητες νερού. Από τη στιγμή που υπήρχε εκκρεμότητα στο έργο. Από τη στιγμή που είχαν μπει αναχώματα για να εμποδίσουν τα νερά σε ενδεχόμενο ισχύς βροχής και βλέπαμε ότι κινδυνεύει η υπόγεια διάβαση, δεν έπρεπε το λεωφορείο να περάσει ποτέ από εκεί. Πέρα από τις έκτακτες εργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει εν ώψη της κακοκαιρίας, την οποία ξέραμε ότι θα έρθει. Και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Δεν μπορεί να θέλει μέρα σας.